Ο Άρης λοιπόν κατηγορεί τους μπλε ότι ειρωνεύονται γενικότερα και είπε τον Σπύρο. Θέλετε να σας πω πώς είπε τον Σπύρο. Πώς τον είπε. Πώς. Τον είπε Μπαμπουίνο. Μπαμπουίνο γιατί. Πάνω εμένα με λέει Μπαμπουίνο. Οπότε ας μην το παίζει στραβά. Άρα τον αγαπάει. Δεν το ξέραμε όμως εμείς αυτό. Οι τηλεθεατές δεν το ξέρουν. Κατάλαβε. Μπαμπουίνο μου λέει. Εσύ πώς τον φωνάζεις. Τι του λες. Πώς τον λες. Μπαμπουίνος αυτός, εσύ. Πες μας, εσύ, Μαρία. Δεν μπορώ να πω. Δώσε μας μια είδηση. Ξέρει η Αθηνά, ξέρει. Λέω και την Αθηνά. Ωραία, να ρωτήσουμε τη φίλη. Για πες εσύ. Δεν μπορώ να το πω στην ελληνική τηλεόραση. Πες σε μένα να το πω εγώ. Δεν γίνεται, παιδιά, σκεφτήσουμε και κάτι για μας. Ένα ζωή που δεν έχουμε κι άλλο survivor στην πορεία. Ή θα το μάθουμε, θα το πείτε ή δεν πάμε στο βίντεο. Ο Άρης είναι ένα νινί. Είναι νινί. Είναι ο Νίνος. Οπότε ο Νίνος. Α, το λες Νίνο άρα. Άρα αν ο Σπύρος πει τον Άρη Νίνο, τον αγαπάει. Ναι. Όπως ο Άρης αγαπησιάρικα είπε Μπαμπουίνο. Ο Σπύρος δεν είπε όμως αυτό. Ο Σπύρος είπε ότι ίσως οι προσεχείς σας ηλίες να φοβίζουν λίγο. Ποιον? Τον Άρη. Γενικά. Γενικότερα, Δημήτρη μου, έχεις κάνει την μπάλα. Γενικότερα. Κάτσε ρε εσύ. Περίμενε. Δε το Σπύρο δεν τον φοβίζει προφανώς. Δες το βίντεο και θα δεις τι εννοεί. Για να καταλάβεις. Μακάρι να το κάνω προς εμάς και μετά να το κάνεις, το κάνω σε κάθε. Μακάρι να γυρίσει και η δική μας στιγμή. Όταν δεν κερδίζετε για την ειρωνία που έχετε, να ξέρετε. Ποια ειρωνία? Εντάξει. Δεν ακούς τι λέει ο άλλος. Ποιος? Τι είπε? Σταματήστε, παιδιά. Νόμιζα το λες για μένα αυτό. Ας γυρίσει και μια φορά, λέει, τύχη για μας, λέει, να είναι μαζί μας. Όταν είσαι ειρωνικός φυσικά. Είναι παμπουίνος αυτός που θα πει αυτό. Γι' αυτό δεν κερδίζει. Πάμε, Βρυσίδε! Σε τιμωρεί ο Θεός γιατί είσαι ειρωνικός. Όχι ότι θα εύχομαι να γυρίσει. Είσαι ειρωνικός, αγόρι μου. Είσαι ειρωνικός. Και άκουσα το Σπύρο να λέει, ας μας πάει και μας μια φορά αυτή η τύχη. Και του λέω για αυτή την ειρωνία, Σπύρο μου, δεν κερδίζει η ομάδα σου, γιατί είσαι ειρωνικός και κακός. Αυτό ήταν το σχόλιο μου απέναντι στο Σπύρο. Και πετάχτηκε ο Σπύρος να πει ότι εγώ είμαι, πάλι έλεγε για μένα, ότι εσύ βρίζεις και εσύ κάνεις. Δεν έβρισα κανένα, δεν Σπύρο κάτι μου. Για σένα. Δεν έβρισα κανένα. Απλά σου είπα ότι η ειρωνία σου είναι αυτή που κάνει κακό στην ομάδα σου. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στην πλεομάδα. Ήταν εσωτερικό, μια τάκα μόνο που αφορούσε μόνο εμάς. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στο Νάρη και καθόλου στην πλεομάδα. Δεν έχω αναφερθεί ποτέ. Είμαι πολύ τυπικός στον πάγκο. Είμαι πολύ ψύχρεμος σε όλες τις αντιδράσεις μου. Δεν ήμουν ποτέ ειρωνικός για να είμαι τώρα. Απλά λίγο και εμάς η τύχη να γυρίσει και νομίζω ότι δεν είναι κάτι κακό. Αλλά δεν υπήρξε για να μια δεχτώ δόση επίθεση στηρίζει... ότι είμαι μπαμπουίνος, ότι με τιμωρεί ο Θεός για την τύχη μου και ότι χάνουμε. Όχι για την τύχη, και όλα αυτά. Και όλα αυτά και ότι είμαι ειρωνικός όταν δεν αφορούσε καθόλου την πλεομάδα και προσωπικά τον Άρη. Απλά ίσως. Οι προσεχείς σας ηλίες ίσως να φοβίζουν λίγο, οπότε το να σπηλώσουμε με την παραμικρή αφορμή. Ποιο να φοβίζουν ακριβώς. Προσωπικότητες. Ποιο και να φοβίζουν, Σπύρο. Με ασέβεια να στεκόμαστε απέναντι σε έναν άνθρωπο. Σπύρο, ποιο να φοβίζουν οι ασυλίες. Είναι τουλάχιστον ανήθικο, Άρη. Ποιο να φοβίζουν οι ασυλίες. Τουλάχιστον ανήθικο, Άρη. Ποιο να φοβίζουν οι ασυλίες. Το να πεις παμπουίνο έναν άνθρωπο. Ποιο να φοβίζουν οι ασυλίες. Σε ρωτάω κάτι και δεν μου απαντάς. Ποιο να φοβίζουν οι ασυλίες που έρχονται. Ενδεχόμενη αποχώρηση κάποιου. Ποιον εμένα για μένα το λες? Όχι, για τον οποιοδήποτε που θα προκύψει. Εντάξει, okay. Ενδεχόμενη αποχώρηση κάποιου. Απλά οι ασυλίες μου... γενικότερα, Άρη μου, 6 μήνες εδώ σχεδόν, φοβίζουν κάποιον ο οποίος είναι σε ενδεχόμενη αποχώρηση. Μπράβο, ποιος τους περισσότερους. Ποιος είναι αυτός? Ο μόνος που δεν με φοβίζουν οι ασυλίες είμαι εγώ. Όλοι. Ο μόνος που δεν με φοβίζουν οι ασυλίες. Απλά ξέρεις τι γίνεται, Σπύρο. Και στο έχω αποδείξει εννιά φορές. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Δεν είμαστε καθόλου χαζοί. Δεν θεωρώ ότι είμαστε χαζοί. Γιατί μπορούμε να καταλάβουμε έναν άνθρωπο όταν είναι ειρωνικός ή όταν είναι κανονικός. Ναι, δέχθηκα επίθεση. Με είπε ο Άρης Παμπουίνο ότι ο Θεός με τιμωρεί και γι' αυτό χάνω. Και χάνει και η ομάδα μου. Γιατί είμαι κακός. Γιατί είμαι παμπουίνος. Και γιατί ειρωνεύτηκα. Επειδή είπα μακάρι να αλλάξει τύχη μας. Και απευθύνθηκα μόνο στη δική μου ομάδα. Και ότι ο Θεός με τιμωρεί και την ομάδα μου για τις ήττες μας. Πες μου. Δηλαδή, και ότι είμαι και μπαμπουίνος. Σπύρο μου, συνεχίζεις και λες τα δικά σου, όταν τα λύσαμε εκεί οι δυο μας και μου πεις οκ. Άρη μου, συζητάω με την ομάδα μου, επιτρέπεις. Ενώ εμείς οι δύο τα λύσαμε.
Ενώ εμείς ήδη τα λύσαμε και σου ζήτησα συγγνώμη αν δεν το είπες ηρωνικά. Μου επιτρέπεις, δέχομαι τη συγγνώμη σου και δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Μιλάω με την ομάδα μου, επιτρέπεις. Και με κράζεις ενώ μιλάς με την ομάδα σου. Έκραξα κάποιον, παιδιά. Εντάξει, έγινε, Σπύρο, κάνω. Έκραξα κάποιον. Δεν σε έκραξε, απλά είπε. Αναρωτιέμαι αν ήμουν ηρωνικός, μπορώ να αναρωτηθώ. Όλη η ομάδα μου λέει ότι είσαι ηρωνικός. Αφού είχες το χαμόγελο του ήρωνα, βρε Σπύρο. Σπύρο Μαρτίκα, συμπάσχω μαζί σου. Yeah. Διότι εμένα μπορεί να μην με φωνάζουν μπαμπούινο εδώ. Αλλά, με φωνάζει γριά. Έλα, ρε. Εντάξει. Υπάρχει κάτι κοινό, να σου πω. Η γριά με τον μπαμπούινο, γιατί διάβαζα τώρα για τον μπαμπούινο, γιατί πρέπει να ξέρουμε και δύο-τρία πράγματα. Επειδή ανήκει από τα παλαιότερα έτσι, ζώα, λέγονται μαϊμούδες παλαιού κόσμου. Επειδή είσαι και εσύ παλιά. Άρα έχω κοινό. Ναι. Παλιά εγώ γλυκά. Μπαμπουίνο αυτό. Κάπω ναι, γι' αυτό συμπάσχω και εγώ μαζί του. Κατάλαβε. Ο Δημήτρης όμως δεν είναι ειρωνικός. Όχι καθόλου. Το λέω με αγάπη. Όπως λέω με μπαμπουίνο, ένα με αγάπη. Ποιο αγάπη λέει. Γριά με αγάπη. Πόσο αγάπη να έχει. Το ότι είσαι γριά δεν σημαίνει ότι σε αγαπάω, πρε Σιμπέτη. Απλά είσαι γριά. Είναι και δεδομένο ότι είμαι. Είμαι κοντό. Με αγάπη δεν μου το λέει. Αγάπη δεν με ζηλεύει. Ζηλεύω την ομορφιά, τη ζηλεύουν η αλήθεια. Όπω και ο Σπύρο ζηλεύει. Δεν ζηλεύει μόνο την ομορφιά. Τον ικανό. Τι άλλο ζηλεύω. Το ύψο μου. Oh. Ναι, εδώ τώρα είχαμε μια μεγάλη στο τακούνι. Μας έβγαλες τα πουλιά και στα νήσα όμως. Κάτσε να υπερασπιστούμε και το παλικάρι. Ψάχνεσαι λίγο σε το Σπύρο. Ήσαλα ένα τακουνάκι άμα το βάλεις. Θα βάλω και ώρες. Δεν θα μπορώ να βάλω εγώ ένα μπάτο τέτοιο. Βάλε αυτό του Prince που φοράει ο Prince τα τακουνάκια, τα χορευτικά. Δεν φοράει πια. Και καλά χορεύω. Εμένα μου άρεσε πάντως ο Σπύρος όταν έδωσε το κιού με το φουλάρι εδώ. Ήταν μπαμπουίνες by Milan. Έλα μου, αρέσει. Αυτό σας θύμισε λίγο οικογενειακές ιστορίες των Αλφα. Ναι. Που τσακώνονται. Ποιον είπες, και ξαφνικά βλέπουμε ένα κιού. Ήμασταν μαζί στον αγώνα και ξαφνικά με είπε μπαμπουίνο. Ξανά, βλέπουμε αυτό. Ήταν καθαρά οικογενειακές ιστορίες. Ξέφυγε το reality. Νομίζω ότι αυτό θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη μας και είναι ένας από τους λόγους που πραγματικά που μας χαρίζει έτσι τέτοιες ωραίες στιγμές γέλιο ο Σπύρος με τον τρόπο που λέει αυτά που λέει, που δεν θέλω να φύγει. Θέλω να πάει τελικό. Πρέπει να μείνει. Τρελάθηκα με το κιού του που λέει δέχτηκα επίθεση. Δέχτηκα, ναι. Με είπε μπαμπουίνο. Δεν γίνεται να μην γελάσει. Εντάξει, άμα είσαι απέξω και το βλέπει. Φουλάρι στο λαιμό. Εδώ πέρα τα λαστιχάκια εδώ στο χεράκι. Είναι άλλα προσεγμένα, παιδιά. Από την άλλη θα κάνω λίγο και το δικηγόρο διαβόλικη, γιατί το πιστεύω κιόλας. Όταν λες ότι η τύχη γυρίζει ή οτιδήποτε, όντως δεν το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν και έχουν τσακωθεί ξανά, ότι είναι και λίγο κομμάτι τύχης όλο αυτό. Όταν άλλος αισθάνεται λίγο ότι του γυρίζει η τύχη και μπορεί να κερδίσει, γιατί να μην χαρεί. Δεν αποδείχνεται Σόνι και να το πει ειρωνικά στην άλλη ομάδα. Πέθανα που τσίμπησε ο Άρης και είπε ποιον φοβίζουνε. Ποιον φοβίζουνε, Σπύρο, τρελάθηκα. Σου θυμίζω ότι όλο αυτό έγινε αφού ο Άρης έχασε από το Σπύρο. Ναι, το ξέρω. Δηλαδή είναι και αυτό. Αυτό ήταν η αφορμή. Ναι, και όταν εσύ είσαι πρωταθλητής στο ποδόσφαιρο. Αγωνίζεσαι και θες να κερδίζεις πάντα. Συνέβη γι' αυτό. Μια στο τόσο δεν θα συμβεί και αυτό θα συμβεί. Εντάξει, και τι έγινε.